Την στήριξή του και την εμπιστοσύνη του στους γαλάζιους υποψηφίους της αυτοδιοίκησης έδωσε σήμερα από τα Τρίκαλα ο βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αργύρης Ντινόπουλος. Σε συνέντευξη τύπου παρέθεσε στα γραφεία της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής, ο Τρικαλινός στην καταγωγή βουλευτής επιτέθηκε στην κυβερνητική πολιτική του κ. Παπανδρέου, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στους πολίτες να αποδοκιμάσουν σε αυτές τις εκλογές την κυβέρνηση του Μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν ποτέ δεν ζήτησε εκλογές. Εμείς είπαμε ότι σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ιδιαίτερα στις εκλογές που αφορούν στις 13 περιφέρειες, ο κόσμος πρέπει να στείλει ένα μήνυμα. Πρέπει να στείλει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση αυτή του μνημονίου, που να δείχνει αυτό το μήνυμα όχι μόνο την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά να το πούμε και με μια κουβέντα, ότι δεν πάει άλλο. Νωρίτερα ο κύριος Ντινόπουλος επισκέφθηκε την Ομαρχία Τρικάλων και συναντήθηκε με τον Ομάρχη κύριο Βλαχογιάννη, με τον οποίο αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις. Όπως ανέφερε ο κύριος Ντινόπουλος, ο Ηλίος Βλαχογιάννης αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, και όλοι οι πολίτες θα τον θυμούνται ως τον πλέον επιτυχημένο Ομάρχη, ο οποίος με τη σειρά του ανέφερε ότι οι άνθρωποι σαν τον Αργύρη Ντινόπουλο κοσμούν τα έδρανα της Βουλής. Πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν Τρικαλινοί που ένας δικός μας άνθρωπος ανέβηκε τόσο ψηλά και έχει ένα λαμπρό μέλλον πολιτικό μπροστά του, και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας και από εδώ και πέρα θα είναι άριστη.